Ξεκάθαρα αντίθετη στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο μετατρέπει, όπως είπαν, την υγεία από δημόσιο σε επιπληρωμή αγαθό, τάχθηκαν οι υγειονομικοί της Κρήτης που συμμετείχαν μαζικά σε κινητοποίηση στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και το γεγονός ότι είναι σήμερα εδώ γιατροί και από τους άλλους νομούς είναι ένα δηλωτικό της ομόφωνης στάσης του ιατρικού κόσμου της χώρας απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να βάλει την υγεία του στο χρηματιστήριο. Εμείς εκείνο που υποσχόμαστε ακόμα μια φορά είναι ότι θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να είναι το δημόσιο σύστημα ανοιχτό σε όλους και υψηλής ποιότητας. Οι υγειονομικοί έστειλαν μήνυμα αντίδρασης στην πρόθεση του Υπουργείου να αλλάξει, όπως τόνισαν, το χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταργώντας την πλήρη και αποκλειστική εργασία για τους γιατρούς, θέτοντας τα νοσοκομεία ως κέντρο με αμιγώς επιχειρηματικές δραστηριότητες με επικίνδυνες συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Κατηγοριοποιεί τους εργαζόμενους, επιδιώκει να κάνει το υγειονομικό προσωπικό κυνηγό χρημάτων στις τσέπες των εργαζομένων. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει, γιατί δεν είναι νομιμοποιημένο ούτε στη συνείδηση των μαχόμενων υγειονομικών που σέβονται τον εαυτό τους, αλλά ούτε στην ελληνική κοινωνία. Το μήνυμα είναι ένα. Όχι στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι στην ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αξιοπρέπεια των εργαζομένων στη ζωή και στη δουλειά. Στο ψωμί, παιδεία, ελευθερία θα προσθέσουμε και το υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διατρανώνουν με την αντίθεσή μας στο σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο υποβαθμίζει και ιδιωτικοποιεί την υγεία. Στο πλευρό των υγειονομικών, οι φοιτητές ιατρικής που τόνισαν ότι αυτό το νομοσχέδιο βάζει τα φόπλακα στα πτυχία και την εξέλιξή τους. Όχι απλά στηρίζουμε, είναι και δική μας υπόθεση. Αφορά και τα πτυχία μας, αφορά και το μέλλον συνολικά αυτής της χώρας και των πολιτών. Γιατί ο νόμος που επιχειρείται να ψηφιστεί είναι πραγματικά εγκληματικός. Βαδίζουμε προς την ιδιωτικοποίηση, προς το να πληρώνει ακόμα, να αυξηθεί ακόμα η δαπάνη. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας που και να πάνε στις τσέπες των ασφαλισμένων και των ανθρώπων της Ελλάδος. Δυναμική ήταν η παρουσία εργαζομένων, εκπαιδευτικών αλλά και συνταξιούχων στην κινητοποίηση, που τόνισαν ότι η κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της υγείας θα σήμαινε την εξόντωσή τους. Ενώνουμε τη φωνή μας σήμερα με τους υγειονομικούς όλης της Κρήτης και να διαδηλώσουμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό πραγματικά το νομοσχέδιο Λέμι Τόμο. Είμαστε δίπλα και θα είμαστε συνέχεια δίπλα στους υγειονομικούς. Μέχρι να πάρθει πίσω αυτό το έστρος νομοσχέδιο.